Καλημέρα σας. Έναρξη τελετής. Επιμνημόνιση δέηση από ιερέα. Προς προσευχή. Από καλυφθέ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίωντε τελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον φυλάτων αυτή στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσήν σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τάσο δύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόνα φράστος κοίησασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του διακινημένου του Θεού. Ο Θεός των πνευμάτων και παρησιακός, όταν θα το καταπατήσεις, τον διάβολο μου καταργήσεις και ζωή του κορδορισάνος, αυτός Κύριε ανάπαυσε την ψυχή του εξημών μεταστά το δούλο σου και αδελφού ημών Κωνσταντίνου, και τάξον αυτήν εντόπο φωτεινό, εντόπο οχλωερό, εντόπο να ψήξει, ώστε θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάτιμά του παρά αυτού πραχθέν λόγο ή έγω ή κατά διάνοια νεκουσίως ή έκουσίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο άνθρωπο όσο ζήσετε και ο χαμαρτής ή καρμόνος υπάρχει στους αμαρτίες, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Κύριο δε ηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπτυξη.
Με ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης και τιμής, αποτείουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στον συνάδελφο υποπτήρχο Κωνσταντίνο Παναλά, που θυσίασε τη ζωή του στην ατέλευτη προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μας για να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Οι θυσίες, οι κόποι, οι στερήσεις και ο εξαντλητικός καθημερινός μόχθος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ζωή των στελεχών του πολεμικού μας ναυτικού, που τις δέχονται αγόκιστα και καθημερινά. Όμως, καμία δεν συγκρίνεται με την απώλεια της ίδιας της ζωής, εν ώρα καθήκοντος. Τίμημα που όλοι μας πρόθυμα αποδεχόμαστε, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι ζωές των εντολέων μας, των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτό το τόσο οικείο για αυτούς πλαίσιο, η νύχτα της 11ης Φεβρουαρίου 2016 ξημέρωσε ως άλλη μια μέρα καθήκοντος για το πλήρωμα του ελικοπτέρου ΑΒ212 ποινή 28, τον κυβερνήτη υποπτήρχο Αναστάσιο Τουλίτση, τον συγκυβερνήτη υποπτήρχο Κωνσταντίνο Παναλά και τον χειριστή του ραντάρ επιφανείας αντιφασιστή Λευτέρη Ευαγγέλου. Τρεις νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, με όνειρα και δίψα για τη ζωή, απονιώθηκαν από τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για την εκτέλεση μιας ακόμη αποστολής. Απονιώθηκαν άλλη μια φορά για να εκτελέσουν το καθήκον τους, το χρέος τους και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Δεν γνώριζαν ότι είχαν ήδη επιλεγεί από την ιστορία για να πλαισιώσουν το μακρύ κατάλογο των ηρώων του πολεμικού μας ναυτικού. Είμαστε περήφανοι που ο υποπτήρχος Κωνσταντίνος Παναλάς ήταν ένας από εμάς. Ορισμένος από την ιστορία και την παράδοση του ναυτικού μας, να φυλά τις Θερμοπύλες, να τιμάει τον όρκο του και να υπενθυμίζει με τη θυσία του πως «Είσαι ο νός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Ένας μαχητής, ένας άξιος συνεχιστής του έργου ηρώων και πλέον, όπως και αυτή, ένα φωτεινό παράδειγμα για τους μαχητές του ναυτικού μας στο σήμερα και στο μέλλον. Γι' αυτό και στέκουμε ευγνώμονες απέναντι του, ταπεινοί προσκυνητές του μεγαλείου που εκπέμπει η θυσία του. Σε στιγμές όπως αυτή, η θλίψη για το χαμό ενός δικού μας ανθρώπου κυριαρχεί. Όμως, δεν πρέπει να αφήνεται ελεύθερη να περιορίζει την υπερηφάνεια και την αισιοδοξία μας για το μέλλον του τόπου μας. Υπερηφάνεια, γιατί μας πλαισιώνουν ήρωες σαν τον υποπτήρχο Κωνσταντίνο Παναλά, και αισιοδοξία ότι η θυσία του θα αποτελέσει έναν φάρο καθήκοντος και χρέους για όλους μας, αλλά και ένα στιβαρό μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχύως προς πάσα κατεύθυνση. Ιδίως σε μια περίοδο που η αναταραχή και η αφισβήτηση της διεθνούς ασφάλειας και δικαίου δοκιμάζονται έντονα στην περιοχή μας. Η θυσία του υποπτήρχου Κωνσταντίνου Παναλά, όπως και όλων των μελών του πληρώματος του αθάνατο πλέον στην τιμή μας ελικοπτέρου ποινή 28, δεν δύναται να αποτιμηθεί. Ως ελάχιστη λοιπόν αναγνώριση ότι τίμησε τον όργο του η πατρίδα, που απένεμε το μέγιστο προβλεπόμενο διοικητικό βαθμό του αντιναβάρχου και η πόλη του Άργους αφιερώνει σήμερα εδώ την προτομή του, για να μείνει ανεξίτηλο το μήνυμά του στη συλλογική μνήμη και το παράδειγμα του αιώνια έμπνευση. Αντινάβαρχε Παναλά, αείμνηστε συνάδελφε Κώστα, προσευχόμενοι για την αιώνια ανάπαυσή σου, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα παραμείνουμε προσκολλημένοι στο ίγνος που μας άφησες, πορευόμενοι χωρίς εκπτώσεις σε όσα ιστορία, το χρέος και η αποστολή μας επιτάσσουν. Ξέρουμε ότι θα μας καθοδηγείς πάντα μέσα από το πιλωτήριο σου. Αθάνατος! Ζήτω το πολεμικό ναυτικό! Καλείται ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών και Πρόεδρος ΠΕΤ Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Καβόσος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αντιλαμβάνομαι το φορτισμένο κλίμα που υπάρχει ανάμεσά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι στο διαχρονικό καθήκον απέναντι στην πατρίδα να τιμάμε τους ήρωες, να δείχνουμε όλα εκείνα τα σημεία που πρέπει στους νέους ανθρώπους να έχουν υγιή πρότυπα στη ζωή τους. Μικρή πατρίδα, μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλοι ήρωες. Το μήνυμα αυτό ας ακουστεί παντού. Το πολεμικό μας ναυτικό και η Βουλή των Ελλήνων έκαναν όσες οι σχετικές διατάξεις επιβάλλουν. Εκπροσωπήθηκαν στην εξόδιο ακολουθία και στο μνημόσυνό σου.
Σου απένιμαν με τα θάνατο το βαθμό και τη σύνταξη του Αντιναβάρχου. Υιοθέτησαν και φροντίζουν τα παιδιά σου. Παρέλειψαν όμως κάτι. Δεν σε πέρασαν στα σχολικά βιβλία σαν παράδειγμα αξιωματικού φύλακα της ελευθερίας των Ελλήνων από την υπαρκτή και διαρκή απειλή της ρεβανσιστικής Τουρκίας. Δεν σε κατέγραψαν στην ιστορική μνήμη του έθνους. Αυτή την παράληψη ήρθε να καλύψει ο λαός μας. Σε εκατοντάδες εκκλησίες γίνεται κάθε χρόνο το μνημόσυνό σου από ανώνυμους Έλληνες. Ο Πειραιάς έδωσε το όνομά σου σε οδό της πόλης. Η Κεφαλονιά ονόμασε την πλατεία στο Λιξούρι με το όνομά σου. Η Κύπρος έστησε μαρμάρινο μνημείο μνήμης στο Δήμο Αραδίκου. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, από όπου και κατάγεσαι, ο αρχαιότερος Δήμος της Ευρώπης, σε τιμά με τη σμήλευση της πρωτομήσου. Έτσι η εικόνα σου, όπως και η πράξη σου, δεν θα σβήσουν ποτέ. Ήσουν μόλις 34 ετών και η γυναίκα σου σε περίμενε να γυρίσεις για να φέρεις στον κόσμο το παιδί σου. Όταν ο κυβερνήτης του πολεμικού πλοίου Νικηφόρος Φωκάς έδωσε τη διαταγή, τη μοιραία εκείνη νύχτα της 11ης Φεβρουαρίου του 2016, να σηκώσετε το ελικόπτερο ΑΒ-122, πετάξατε όπως προέβλεπε η άσκηση και οι διαταγές σε χαμηλό ύψος. Με άσχημο καιρό και συνθήκες που ήταν ίδιες ακριβώς με τις συνθήκες ενός πιθανού πολέμου. Γνώριζες το κίνδυνο, μα δεν αρνήθηκες. Ο όρκος, το καθήκον, η αποστολή ήταν αυτά που σε οδηγούσαν, αυτά που ξεχωρίζουν τους κοινούς θνητούς από τους ήρωες. Αντινάβαργε Κωνσταντίνε Πανανά, πιστεύω ότι μας ακούς και μας βλέπεις. Σου λέω λοιπόν ότι οι Έλληνες θα διαβάζουν τις ονομασίες των οδών, θα στεφανώνουν τα μνημεία που στείνονται προς τιμήν σου και θα κοιτάζουν τη μορφή σου στις πρωτομές που σμιλεύονται για σένα. Θα ψάχνουν και θα μαθαίνουν ότι εσύ, Αντινάβαρχε Κωνσταντίνε Πανανά, ήσουν ένας από εκείνους τους ξεχωριστούς που διαχρονικά είχαν τάξει τη ζωή τους στον διαρκή αγώνα προάσπισης της δικής μας ελευθερίας, που δεν γνώρισες το αγέννητό σου γιο, γιατί σου έλαχε η σκυτάλη που κρατούν οι ήρωες στο δρόμο της θυσίας, που έκανες τα παιδιά σου παιδιά μας και τη σύζυγό σου αδελφή μας. Αντινάβαρχε Κωνσταντίνε Πανανά, η θυσία σου σε κατέγραψε στην ιστορική συλλογική μνήμη του λαού των Ελλήνων και όλοι εμείς σου υποσχόμαστε ότι θα παραμείνεις για πάντα αθάνατος. Τέρας τελετής. Αναχώρηση υπαρχηγού στόλου. Άντρες που με το έργο τους αποδείχθηκαν γενναίοι, οι τιμές που πρέπει να αποδίδονται με έργα, όπως αυτό εδώ το έργο, το οποίο εκτελέστηκε με τη φροντίδα του Δημάρχου Άργους Μυκηνών, κυρίου Δημητρίου Καμπόσου. Ο μονάκριβος γιος μας σήμερα επέστρεψε στον τόπο που τον γέννησε. Ο γιος μας επέδειξε αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον και θα αποτελεί πρότυπο για την νεολαία μας. Για τους άντρες που με το έργο τους αποδείχθηκαν γενναίοι, οι τιμές πρέπει να αποδίδονται με έργα, όπως αυτό το έργο, το οποίο ετοιμάστηκε με τη φροντίδα του Δημάρχου Άργους Μυκηνών, κ. Δημητρίου Καμπόσου. Ο μονάκριβος γιος μας σήμερα επέστρεψε στον τόπο που το γέννησε. Ο γιος μας επέδειξε αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον
και θα αποτελεί πρότυπο για την νεολαία. Είμαι ο Διάρχος Αναπροστατεία Ζώσης της Παντήσου Βελοντού Ναχτυπού. Είμαι ο πρόεδρος του παραρτήματος των Αποστάτων Σωματικών του Νομού Ηλίας και εκπροσωπών την Ένωση Αποστάτων Σωματικών Ναχτυπού. Είναι με ιδιαίτερη τιμή που πήραμε την πρόσκληση του Δημάρχου Πύργου, του Δημάρχου Συγγνώμη Άργους και παλιού συμμαχτή μου να παραβρεθούμε στη σημερινή τελετή και να τελειώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το όνειρο Κωνσταντίνο Παναγιά. Και αιωνία του μνήμη, να τον έχουμε παράδειγμα εμείς που είμαστε ακόμα εν ζωή να τον, και να είναι δυνατή η οικογένειά του να τον θυμάται. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.